ήρθα για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να δούμε πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε ουσιαστικά τον κύκλο της ζωής μας. Με μία όμως διαφορετική οπτική, θα λέγαμε, αυτή της ανακύκλωσης. Και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Είχα διαβάσει κάποτε πως ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο διχάζεται πάρα πολύ εύκολα, αμφισβητεί, μπορεί να αμφιβάλλει κάποιες φορές για αυτά τα οποία πιστεύει, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό που συμβαίνει αυτό. Αναζητά συνεχώς καινούργια πράγματα, καινούργιες εμπειρίες. Ξεκινά δηλαδή από ένα σημείο, ξετυλίγει ένα κουβάρι με πληροφορίες και γεγονότα τα οποία έχει ζήσει ή όπως τα αντιλαμβάνεται ουσιαστικά εκείνος και στη συνέχεια καταλήγει σε μία αλήθεια, σε ένα συμπέρασμα δηλαδή. Οπότε βλέπουμε πώς κινείται από εκεί πέρα η διαδικασία. Ο κάθε άνθρωπος βλέπει μια διαφορετική αλήθεια. Και σε αυτό είχε αναφερθεί πολλές φορές και ο Σωκράτης, ο οποίος είχε πει ότι ανάλογα με το στάδιο της αναζήτησης που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, βλέπει και κάτι διαφορετικό. Έχει μια δική του αλήθεια. Άρα η αλήθεια δεν είναι μία, αλλά είναι πολλές. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε υπό αυτό το πρίσμα τη ζωή μας. Έτσι ακριβώς όπως βγαίνει, σε στάδια ή όπως λέμε καμιά φορά οι άνθρωποι σε κατηγορίες, με ακριβώς αυτό το κόνσεπτ. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, έγινε και σε μένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκινώντας τη διαδρομή μου, θα λέγαμε σε πρώτο στάδιο από το σχολείο, μικρή πλέον σε ηλικία, γεμάτη ενέργεια και γεμάτη ζωντάνια, να θέλω να αναζητήσω, να βρω πράγματα, να μάθω τι είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει τη ζωή μας τελικά. Προσπάθησα ουσιαστικά μέσα από τον εθελοντισμό να βρω αυτές τις απαντήσεις, γιατί έζησα σε μια εποχή όπου δεν είχα τόσο εύκολη πρόσβαση, μπορώ να πω, στην τεχνολογία ή στο ίντερνετ. Ήταν και λίγο κάτι δυσνόητο για μένα. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Καθώς ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχα την ευκαιρία να δω μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και να ζήσω. Πολλές καταστάσεις θα μπορούσα να πω. Με αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκα στο τρίτο στάδιο, το οποίο ήταν το μεταπτυχιακό. Από το μεταπτυχιακό δηλαδή μέχρι και σήμερα, κατόρθωσα να δω τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά με γεμίζει και με κάνει δυνατή. Και αυτό ήταν το ότι απέκτησα τελικά μια πιο επιστημονική εικόνα των πραγμάτων. Μπόρεσα κι εγώ μόνη μου, με τις δικές μου δυνάμεις, να δω την διάσταση αυτή την οποία αναζητούσας, μέσα από τα ερωτήματα τα οποία έθετα συνεχώς τον εαυτό μου. Επομένως, βλέπουμε πως κάθε κομμάτι της ζωής μας, κάθε κατηγορία, έχει μια άλλη διάσταση. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια σε κάθε άνθρωπο, ανάλογα δηλαδή με την εμπειρία του. Αλλά συμβαίνει και στην κοινωνία μας, έτσι. Σε κάθε κομμάτι, άμα το δείτε, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οι άνθρωποι χωριζόμαστε σε κατηγορίες. Θα σας μιλήσω για μια κατηγορία ή μάλλον για έναν τομέα, ο οποίος έμελε να με καθορίσει προσωπικά. Και αυτός ήταν η ανακύκλωση, όπου οι άνθρωποι ξαφνικά χωρίστηκαν για μένα σε τρεις κατηγορίες. Ήταν οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ξαφνικά αναγνώριζαν αυτό το οποίο πρέσβευε η ανακύκλωση ως διαδικασία. Αυτό το οποίο έβγαζε, δηλαδή προσέφερε στο περιβάλλον και στην ίδια τη ζωή μας. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι ναι, μεν πίστευαν σε αυτό το οποίο πρέσβευε, αλλά δεν εμπιστεύονταν το υφιστάμενο σύστημα. Κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε κυρίως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και εν τέλει, κάποια άλλη κατηγορία, οι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούσαν την πραγματική διάσταση αυτής της προσφοράς. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνουμε. Κάτι έπρεπε να γίνει για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο της αναζήτησης γεννήθηκε η Cyclify. Η Cyclify δηλαδή ήρθε σαν από μηχανής Θεός, όπου προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να ενώσει αυτές τις τρεις κατηγορίες, αυτούς τους ανθρώπους, δίνοντάς τους ένα διαφορετικό κίνητρο για τον καθένα. Στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τον κόσμο πάνω στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Οπότε, τι κάναμε. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μία προϊοντική υπηρεσία, η οποία θα ένωνε δύο πολύ βασικούς τομείς. Αυτόν της τεχνολογίας
και της εκπαίδευσης, πάνω στο κομμάτι ουσιαστικά της ανακύκλωσης. Η προϊοντική αυτή υπηρεσία προσπαθεί ουσιαστικά να συνδέσει την τεχνολογία, τεχνολογία εκνηλασιμότητας των ανακυκλώσιμων, κάνοντας χρήση ειδικών τσαντών και ετικετών, και ενός μηχανισμού επιβράβευσης. Ο μηχανισμός αυτός επιβράβευσης προσπαθεί ουσιαστικά να δώσει επιπλέον κίνητρα στον κόσμο για να κατανοήσει την πραγματική αξία της ανακύκλωσης. Όλα αυτά, βέβαια, συμβαίνουν με τη βοήθεια μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία έχει πρόσβαση, βέβαια, ο κάθε πολίτης και μπορεί να παρακολουθεί την ανακύκλωσή του. Έτσι, πλέον δεν υπάρχει κανένα κρυφό μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν γνωρίζετε εσείς, ίσα-ίσα που πλέον παίρνετε την ανακύκλωση στα χέρια σας και βλέπετε πώς ουσιαστικά προχωράει. Σκεφτείτε σαν ένα παιχνίδι, δηλαδή. Ρίχνετε τα ανακυκλώσιμα στον μπλεκάδο και μετά η Cyclify τρέχει και βρίσκει τα ανακυκλώσιμά σας για ένα και μόνο σκοπό. Για να μπορέσει να σας αποδείξει ότι υπάρχει αξία σε αυτό που κάνετε. Υπάρχει αξία σε κάθε κίνηση η οποία έχει θετικό αντίκτυπο σε εσάς. Και σας το δείχνει μέσα από αυτόν τον τρόπο. Άρα, τι βλέπουμε. Ενώνουμε την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Και σε αυτό, χάρη στον συνδετικό κρίκο της τεχνολογίας. Βλέπουμε δηλαδή πως η τεχνολογία τελικά, όπως υπάρχει εντύπωση, μπορεί να φέρει πραγματικά θετική αλλαγή στο περιβάλλον. Να δημιουργήσει δηλαδή περισσότερα θετικά από ότι αρνητικά. Να μια εντύπωση, λοιπόν. Μια αλήθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, υπάρχει γύρω μας και μένει να αποδειχτεί το αντίθετο πάνω σε αυτό. Σκεφτείτε το πώς θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε. Προσωπικά θα έλεγα, θα μπορούσα βασικά να το παραλληλήσω με ένα παιχνίδι των χρωμάτων. Ξέρετε το παιχνίδι των χρωμάτων? Αυτό το οποίο παίζαμε μικρή. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε και τις εντυπώσεις μας. Για παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι με το περιβάλλον. Κάθε τι το οποίο κάνω ή όταν μιλάω με τον κόσμο, φαίνεται ότι είναι πράσινο. Όλα πραγματικά αλλάζουν και γίνονται ανάλογα με την οικολογική συνείδηση και όπως προχωράω, γίνεται πράσινο. Θα σας έλεγα ότι όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για μένα δεν ήταν ποτέ πράσινο. Ήτανε πορτοκαλί. Και ήτανε πορτοκαλί το χρώμα της δημιουργίας. Το χρώμα της επιθυμίας για πραγματική αλλαγή. Άρα βλέπουμε πώς μέσα από τα χρώματα μπορούμε να αλλάξουμε και τις εντυπώσεις. Χάρη στην εμπειρία και τις γνώσεις που έχουμε ουσιαστικά καταβάλει και αντλήσει από το περιβάλλον. Έτσι αλλάζει και η πραγματικότητά μας. Κάθε χρώμα μας έχει μια μοναδική θέση στον καμβά της κοινωνίας. Η τεχνολογία έρχεται ακριβώς για να μπορέσει να αλλάξει πιο γρήγορα αυτή την νοοτροπία, αυτή την εντύπωση που υπάρχει. Με τον ίδιο τρόπο γεννήθηκε και η Cyclify. Βρέθηκαν δηλαδή διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες ή θα λέγαμε με κόκκινες ή κίτρινες εμπειρίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν μια πορτοκαλί αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας υπό το πρίσμα αυτό. Με αισιοδοξία και πολλά χρώματα. Και θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω αυτό, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει και τι διαφορετικό μπορούμε να φέρουμε σε αυτό, σε αυτή τη ζωή. Ξεκινήσαμε με το πράσινο και το πορτοκαλί. Πολύ ωραία. Τι συμβαίνει όμως όταν μέσα σε αυτό το καμβά μπαίνει το μπλε στη ζωή? Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή με μία σκέψη ότι είμαστε σε μία κοινωνία όπου ανακύκλωση σημαίνει μόδα. Είναι μία εντύπωση. Σημαίνει τάση. Σημαίνει κάτι το οποίο είναι παροδικό. Δεν μου προσφέρει κάτι στην καθημερινή μου ζωή. Ή μήπως μου προσφέρει, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα να το κάνω, δεν μπορώ να προχωρήσω. Οπότε κλεινόμαστε μέσα σε μία εντύπωση και δεν προχωράμε να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το χρώμα. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε κίτρινες αλήθειες, κίτρινες κινήσεις, θετικές αλλαγές που πραγματικά θα αλλάξουν αυτή την νοοτροπία. Θα δώσουν δηλαδή ουσία σε κάθε κίνηση που κάνουμε. Η ανακύκλωση δεν είναι μόδα. Δεν είναι ούτε τάση. Είναι μέρος ουσιαστικά της ζωής μας. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να την αντιμετωπίζουμε και να προχωράμε. Άρα, γιατί να συμβεί αυτό? Όλα αυτά έχουν ένα και μόνο σκοπό.
να αλλάξουμε και να δώσουμε μια άλλη διάσταση στο γκρι που υπάρχει γύρω μας. Γιατί το γκρι, όπως γνωρίζετε, προέρχεται από δύο χρώματα, από το μαύρο και το άσπρο. Έτσι και στη ζωή μας υπάρχουν πάντα δύο όψεις του νομίσματος. Αν τις ενώσουμε, μπορούμε να δούμε μια πιο αισιόδοξη πλευρά. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε όλη την Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει η επανάσταση στον τομέα της ανακύκλωσης και γενικά της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχει υιοθετηθεί ουσιαστικά μια εντελώς zero waste κοινωνία. Μια κοινωνία όπου τα απορρίμματα δεν είναι κάτι ευτελές, δεν είναι μαύρο, είναι κάτι το οποίο έχει αξία και μπορεί να προσφέρει στη ζωή μας. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, πάνω από το 60% των απορριμμάτων ανακυκλώνονται. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία, βέβαια, έχουν πάει ακόμη ένα βήμα πιο πέρα, βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις, οι οποίες δίνουν επιπλέον κίνητρα στον κόσμο. Άρα, όταν βάζουμε το «αλλά», θα πρέπει πάντα δίπλα να βάλουμε τη λέξη «ζω». Αλλάζω δεν σημαίνει γίνομαι κάτι διαφορετικό. Γίνομαι κάτι όμως πολύ ουσιαστικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω και εγώ να ευαισθητοποιηθώ και να προσφέρω με το δικό μου τρόπο στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και σε κάθε τι το οποίο απαρτίζει τη ζωή μου. Άρα το ροζ δεν σημαίνει αδυναμία. Σημαίνει ότι λαμβάνω όση περισσότερη γνώση μπορώ για να δω την αληθινή διάσταση των πραγμάτων. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν κάθε φορά που βλέπαμε, που ουσιαστικά μπαίναμε στη διαδικασία να ανακυκλώσουμε, βλέπαμε την ίδια στιγμή τον αντίκτυπο της κίνησης αυτής. Δηλαδή να υπήρχε μια ζυγαριά, σαν αυτή εδώ, όπου θα μας έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, κάθε φορά που ανακυκλώνεις ένα πλαστικό μπουκαλάκι νερό, έχει την ίδια στιγμή εξοικονομήσει τόση ενέργεια όση χρειάζεται για να δουλέψει μία λάμπα τρεις ολόκληρες ώρες. Φοβερό! Κι όμως, δεν υπάρχει αυτή η ειδοποίηση να μας λέει ότι όντως συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Οπότε και εμείς αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι δεν χρειάζεται κάτι για να το πιστέψουμε, να το δούμε στα μάτια μας, να το πιάσουμε, να το νιώσουμε. Θα πρέπει απλά να λάβουμε όση περισσότερη πληροφορία και γνώση γίνεται πάνω στο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Το οποίο είναι και το πιο βασικό. Η τεχνολογία κάνει τη διάσταση αυτή πιο ζωντανή και πιο συναρπαστική. Και μας βοηθάει ακριβώς να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο χάσαμε. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μας είπαν. Τι είναι αυτό το οποίο εμείς δεν βλέπαμε τόσο καιρό μπροστά στα μάτια μας. Άρα είδαμε ότι η αλήθεια μας μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο η αλήθεια του καθενός. Αλλά είναι μία. Και μαθαίνουμε μέσα από αυτές τις καθημερινές κινήσεις. Μέσα από καλές πρακτικές. Μέσα από εμάς τους ίδιους. Μέσα από τα χρώματα που δίνουμε. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε θετικά τη ζωή μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φύγουμε πραγματικά από το μηδέν και να φτάσουμε να αγγίξουμε το άπειρο. Ο καθένας μπορεί να δώσει πραγματικά τα χρώματα στην κοινωνία και να δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση η οποία θα αξίζει πραγματικά. Θα αξίζει για εμάς τους ίδιους, για να μας κάνει καλύτερους και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.